Η πρώτη ερώτηση είναι τι είναι η TTIP και γιατί πρέπει να αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες η συμφωνία αυτή, δηλαδή που είναι μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μέγα συμφωνία της TTIP, της Ατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων. Είναι μια συμφωνία της οποίας οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε συνθήκες άκρας μυστικότητας με τους πολίτες απομονωμένους από αυτή στις Βρυξέλλες, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς αφορά. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας αφορά όλους, γιατί η TTIP με τις προβλέψεις για μια σειρά ζητημάτων όπως τα εργασιακά ζητήματα πρόκειται να επιδράσει στις ζωές μας των Ευρωπαίων πολιτών. Η TTIP πρόκειται να οδηγήσει σε απώλεια περίπου 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και μόνο για την Ευρώπη ο αριθμός αυτός είναι περίπου 680.000 θέσεις εργασίας. Ναι, και επιπλέον πρόκειται με τη συμφωνία αυτή να απορριθμιστούν μια σειρά τομείς που αφορούν τη ζωή μας, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, με σφοδρές επιπτώσεις στις ζωές μας. Και αυτά είναι πολύ σημαντικό γιατί για τις επιχειρήσεις αυτός είναι ένας τρόπος να αποκομίζουν κέρδη, ενώ για μας είναι κάτι πιο πέρα από αυτό. Ναι, η μέγιστη απειλή που επισύει η σύναψη αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι ότι θα μπορεί μια εταιρεία από τη ΣΥΠΑ να προσφύγει εναντίον κάποιου κράτους, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφύγει δικαστικά, δηλαδή σε περίπτωση που αυτό ζητήσει να παρθούν κάποια μέτρα εις βάρος, ιδιωτικά εις βάρος μιας αμερικανικής επιχείρησης και αυτό μπορεί να βλάψει δραματικά τη δημοκρατία. Σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικάνων αξιωματούχων, πόσο χρόνια αλήθεια διεξάγονται αυτές οι συνομιλίες και γιατί διεξάγονται με τόσο μεγάλο πέπλο μυστικότητας. Ναι, επίσημα οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2013, ωστόσο οι ρίζες πάνε πίσω στο παρελθόν, στο 1995, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα μακρόπνοο project των αμερικανικών και των ευρωπαϊκών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ναι, και ο στόχος είναι οι διαπραγματεύσεις αυτές να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015, με διπλό στόχο, τόσο να προλάβουν την διεξαγωγή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών το 2016, όσο και να προλάβουν και πιθανές αντιδράσεις από την πλευρά των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι με τον καιρό θα έχουν ενημερωθεί καλύτερα. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίση, δεν υπάρχει σαφής πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια έχει παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και επομένως εξετάζονται διαφορετικοί τρόποι και σίγουρα οι διαπραγματεύσεις θα πάρουν πολύ πολύ καιρό ακόμα. Ναι, οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται ακριβώς υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κάποια στοιχεία του κειμένου στο ίντερνετ, ωστόσο τα βασικά σημεία παραμένουν ακόμη μυστικά και δεν πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων.